χθες στη Ρόδο. Απλά, γιατί όταν... Δεν είχα ολοκληρώσει το για τον κύριο Γιάννη, έλα, βεβαίως, βεβαίως. Ότι είναι ένα θέμα το οποίο είναι όλα όσα συζητάμε. Καλά κάνουμε και τα συζητάμε, διατυπώνονται σωστά ερωτήματα, αλλά δεν προκύπτει κυβερνητική εμπλοκή. Από την άλλη, επειδή είπατε και πριν, κύριε Οικονόμου, για τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας, αυτό είναι ένα εντελώς υπαρκτό ζήτημα που αγγίζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν τα έχει πετάξει στον αέρα. Και ήθελα να ρωτήσω και την κυρία Ζαχαράκη, μου και είναι εκπρόσωπος τύπου, αν υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο, ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι μέχρι το 2021 θα έχει αποπληρώσει πλήρως τα δάνειά του. Εσείς. Η Νέα Δημοκρατία δηλαδή. Και είναι χρήσιμο κιόλας να ακούσουν και οι πολίτες για το τι κάνουμε. Τελευταία κουβέντα. Η περσινή καταβολή χρημάτων που δώσαμε ήταν περίπου 4,3. Το σύνολο δηλαδή της επιχορήγησης που πήραν τα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία ζει αυτή τη στιγμή από τις συνδρομές των πολιτών που με γενναιοδορία και αγάπη προφανώς προς την παράταξη μας συντηρούν και τους ευχαριστούμε. Και έχουμε κόψει κατά 76% τα λειτουργικά μας έξοδα. Δεν υπάρχει χρονικός ορίζοντας. Παιδιά, το κλείνουμε το θέμα. Δεν θα προλάβουμε, κυρία Ζαχαράκη. Πρέπει να πάμε στην ΓΕΣΕ. Ωραία, στη δόση, κυρία Ζαχαράκη, γιατί έχουμε περιμένουν οι άνθρωποι στην τηλεφωνική γραμμή. Αυτό καταβάλουμε τις δόσεις μας κανονικότατα και νομίζω ότι πραγματικά είναι ένα δείγμα και το πώς θα διαχειριστούμε αν ο κόσμος μας εμπιστευτεί με τη θετική ψήφο και τα δημοσιονομικά έτσι της χώρας. Λοιπόν, συνέδριο ΓΕΣ.